Το ΚΚΕ ποτέ δεν υπερασπίστηκε το ευρωενωσιακό όραμα. Ήμασταν αντίθετοι από τη συνένταξη της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή. Στην ΕΟΚ αρχικά και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Και με συνέπεια υπερασπιζόμαστε αυτή τη θέση μας. Γιατί ακριβώς ενωμένη Ευρώπη μπορεί να υπάρξει μόνο όταν είναι η σοσιαλιστική Ευρώπη. Τότε θα είναι μόνο ενωμένη Ευρώπη και θα είναι μια Ευρώπη της φιλίας και της αλληλεγγύης των λαών. Και τα παραδείγματα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης αναδεικνύουν το λόγο του αληθές. Έχουμε λοιπόν μια καπιταλιστική ενοποίηση, έναν υπεριαλιστικό οργανισμό που στο επίκεντρό του έχει την ταξική αλληλεγγύη, δηλαδή την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων στο σφοδρό ανταγωνισμό που έχουν με πολυεθνικές άλλων υπεριαλιστικών κέντρων και περιοχών των ΗΠΑ, της Κίνας ή της Ρωσίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλες οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς πώς θα στηρίξει, θα υλοποιήσει και θα θωρακίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Από αυτή την άποψη, μέσα από τις πολιτικές της διαχρονικά, προχώρησε στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, στη δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων για τη διανομή και διακίνηση των εμπορευμάτων, χρηματοδοτικά, αλλεπάλληλα χρηματοδοτικά πακέτα, τα οποία προέρχονται από τη φορολογία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και να θωρακίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, να διαμορφώσουν υποδομές τέτοιες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ευρωπαϊκών ομίλων, ενώ δεν είναι επιλέξιμα τα έργα τα οποία αφορούν την προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των λαϊκών οικογενειών. Τα έργα της αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπλημμυρικής ή αντιπυρικής προστασίας που στη χώρα μας κάθε χρόνο θρηνούμε δεκάδες νεκρούς. Και τρίτο στοιχείο της βαθιάς ταξικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σφοδρότατη επίθεση για την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα, ένα φτηνό αναλώσιμο εργατοϊπαλληλικό δυναμικό για τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Σε αυτή ακριβώς τη λογική έρχεται και κουμπώνει η ακόμη μεγαλύτερη θωράκιση του υπεριαλιστικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη λογική της ενίσχυσης της πολιτικής της άμυνας και ασφάλειας, η οποία έχει ένα διητό στόχο να μπορεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του νατοϊκού υπεριαλιστικού οργανισμού να παρεμβαίνει σε διάφορες περιοχές της γης για να μπορεί να αλλάζει σύνορα, να κάνει επεμβάσεις και πολέμους, να μοιράζει και να ξαναμοιράζει αγορές. Και από αυτή την άποψη, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε το υποκριτικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δίθεν βοήθεια στην Αφρική, το οποίο το μόνο την ενδιαφέρει είναι ακριβώς να αποκτήσει ισχυρά ερίσματα οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές στην Αφρικανική Ήπειρο. Και βέβαια το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, στο όνομα της τρομοκρατίας, να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα μέσα από τους μηχανισμούς τους οποίους διαμορφώνει. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωζώνης είναι πάρα πολύ φανερό. Έχουμε όξυση της ανισομετρίας στα πλαίσια της ίδιας της Ευρωζώνης. Ισχυροποιείται και περισσότερο η γερμανική οικονομία και υποχωρούν άλλες οικονομίες. Αυτό οξύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δημιουργεί φυγόκεντρα στάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, το Brexit είναι παράδειγμα φανερό, καθιστώντας αβέβαιο το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, οξύνει όλο και περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, συγκεντρώνοντας τον κοινωνικά παραγόμενο πλούτο
σε όλο και λιγότερα χέρια, δημιουργώντας εκτεταμένα πεδία κοινωνικής φτώχειας και εξαθλίωσης. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον και η αγωνία της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών δυνάμεων που εκφράστηκαν πριν από λίγο εδώ για την άνοδο των λαϊκιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αυτές τις δυνάμεις έχουν αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, αξιοποιήσατε τις ναζιστικές οργανώσεις της Ουκρανίας για να ανατρέψετε τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι αξιοποιείτε τον εθνικισμό. Άλλωστε, εθνικισμός και κομμοπολιτισμός αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του αντιδραστικού δηλαδή καπιταλιστικού συστήματος, και προσπαθείτε ανάμεσα στις δύο αυτές, στη Σκύλα και στη Χάριβδη, τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό, να εγκλωβίσετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Εμείς λέμε η διέξοδος για τους λαούς είναι το δυνάμιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ριζοσπαστικών, επαναστατικών, κομμουνιστικών ρευμάτων και κομμάτων και δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ.